μας ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως για την υποκρατική ιδέα και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε ξανατοποθετηθεί γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξαναλέω ότι δεν υποτιμάμε τέτοιου είδους συναντήσεις, πόσο μάλλον όταν είναι συναντήσεις που αναδεικνύουν και τέτοιου είδους ιδέες που, εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύουν μέσα στην επικαιρότητα, μέσα στην καθημερινότητα, την πρόοδο που έχει κάνει η ανθρώπινη σκέψη, την επιστήμη που έχει παράξει μέχρι στιγμής. Όμως, επειδή ξαναέρχομαι σε αυτό που ξεκίνησα την τοποθέτησή μου, θεωρούμε ότι και εκτιμάμε ότι ο Δήμος, και ειδικά ο Δήμος της ΚΟ, μπορεί και πρέπει να σταθεί μπροστά στις εξελίξεις και να διεκδικήσει επιτέλους ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των κατοίκων στην εξέλιξη που έχουμε και ζούμε όλοι, στην αναζωπήρωση ενός τέταρτου επικίνδυνου κύματος πανδημίας, με ένα νοσοκομείο που πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, είναι υποστελεχωμένο, η Λαϊκή Συσπήρωση δεν θα πάψει να διεκδικεί και να στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας ακριβώς εκεί που ο λαός πονάει και αγωνιά, και αυτό θα βάζαμε ως πρώτο θέμα, να ενημερωθούμε, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τις επικοινωνιακές, να το πω έτσι, πώς το λένε, εξαγγελίες και δεσμεύσεις, να ενημερωθεί ο Δημότης της ΚΟ για πράξεις που αφορούν την καθημερινότητα και τις αγωνίες του πάνω σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, και αυτό είναι της υγείας. Το νοσοκομείο μας νοσεί το ίδιο. Νοσεί σε σχέση με την υποστελέχωση και σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Απέχουν μακράν αυτές οι υπηρεσίες από το επιθυμητό. Να θυμίσω όμως ότι αυτή η δημοτική αρχή είναι η μόνη δημοτική αρχή που πριν ακόμα από τις εκλογές είπε ότι θα καταπιεστεί με τα θέματα της υγείας, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν ανήκουν προφανώς στην σφαίρα των δικών της αρμοδιοτήτων. Είναι αρμοδιότητες του κράτους και από εκεί πρέπει να επιληθούν. Για άλλους είναι μια καυτή πατάτα. Όμως εμείς είπαμε ότι με αυτή την καυτή πατάτα θα ασχοληθούμε, θα την πιάσουμε στα χέρια μας, γιατί αφορά την υγεία και αφορά τις ζωές των συμπολιτών μας. Να θυμίσω λοιπόν ότι μέχρι και σήμερα, 2 χρόνια συμπληρώνουμε ως Δημοτική Αρχή, ο υποφαινόμενος ως Δήμαρχος έχει βρεθεί στην Αθήνα 3, 4, 5 φορές στο Υπουργείο Υγείας, διεκδικώντας παράλληλα με την ανέγερση του νέου νοσοκομείου και την στελέχωση του υπάρχοντος. Και δεν είναι λίγες οι φορές που όλα αυτά τα έχουμε κοινοποιήσει στον κοακό λαό για να καταστήσουμε γνωστές τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσω μόνο ότι πριν από ένα μήνα περίπου, όταν βρέθηκα με τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, έκανα τα αδύνατα δυνατά επί ένα διήμερο, προκειμένου να φέρουμε ουρολόγο στο νησί, διεκδικώντας να μεταταχθεί αυτός από το νοσοκομείο Γρεβενών στην ΚΟ. Προφανώς και δεν είναι δουλειά του Δημάρχου. Και δεν βλέπω και πολλοί Δήμαρχοι να ασχολούνται με αυτό, όμως είναι η δική μας υποχρέωση και εμείς το κάνουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι, καθόλου ευχαριστημένοι. Αλλά στα μέτρα των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων μας κάνουμε πολλά περισσότερα. Είμαστε εμείς αυτοί που ήδη εδώ και 2 χρόνια πληρώνουμε 450 ευρώ μηνιαίως για την υποστήριξη του ενοικίου των επικουρικών γιατρών, και είμαστε αυτοί που πήραμε μια γενναία απόφαση διευρύνοντας αυτόν τον κύκλο και δίνοντας τη δυνατότητα σε 5 μόνιμους γιατρούς αλλά και σε 5 νοσηλευτές να απολαμβάνουν αυτό το ευεργέτημα από τον Δήμο της ΚΟ, προκειμένου να καταστεί η θέση αυτή που κατέχουν περισσότερο ελκτική για όλους όσοι επιθυμούν να το πράξουν στη συνέχεια. Για μας λοιπόν αυτή είναι μια μικρή νίκη, αλλά είναι σημαντική νίκη. Γιατί δίνουμε το μήνυμα και στους επόμενους γιατρούς που θέλουν να επισκεφθούν και να λάβουν μια θέση στο νησί μας.